Αρκαδία 938. Ρωμαίο και Ιουλιέτα, ή μάλλον Ρώμαιο πλάς Ιουλιέτα στην Τρίπολη, 26 Δεκεμβρίου 2018, και είμαστε εδώ στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Ανακτορικών με τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη, το σκηνοθέτη της παράστασης, που είναι μια συμπαραγωγή του ΔΠΘ Κοζάνης, θα μας τα πει βέβαια καλύτερα ο ίδιος, και την κυρία Χρύσα Ρόπα, η παραμάνα στο έργο. Κύριε Γιοβανίδη, πείτε μας βασικά με ποιον κάνετε τη συμπαραγωγή της παράστασης συγκεκριμένης και για ποιο λόγο ανεβάζετε Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Όπως είπατε, είναι Ρώμαιο και Ιουλιέτα. Να. Ένας Κροάτης Ρωμαίος ερωτεύεται την Ελληνίδα Ιουλιέτα. Είναι μια παράσταση συμπαραγωγή το Διπεθέατρο Κοζάνης με το Εθνικό Θέατρο της Κροατίας. Είναι η πρώτη φορά που ένα Διπεθέ συνεργάζεται με ένα Εθνικό Θέατρο του εξωτερικού. Και ξεκίνησε όλη η ιδέα ότι θέλαμε να ανεβάσουμε το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα με έναν διαφορετικό τρόπο, κρατώντας πάντα το κείμενο, χωρίς να αλλάζοντας τίποτα. Και στη δική μας παράσταση, οι δύο οικογένειες, η μία είναι ελληνική και ορθόδοξη και η άλλη είναι καθολική και Κροάτες. Η ιδέα είναι πως σήμερα που υπάρχουν στα Βαλκάνια, γιατί εκεί είναι ο τόπος που συμβαίνουν όλα, που υπάρχουν μειονότητες, πως παίρνουμε έμπνευση από αυτό και δημιουργούμε μια παράσταση που μπορεί ο θεατής να καταλάβει περισσότερο πράγματα, να ταυτιστεί περισσότερο και να δημιουργήσουμε ήρωες που να μας λένε κάτι σήμερα. Είναι ένα κείμενο του Σέξπιρ που έχει αυτή την δυναμική να εμπνέει, να εξακολουθεί να εμπνέει, να δημιουργείς και να θέλεις να αναφερθεί σε πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Τώρα, η κυρία Ρόπα τα τελευταία χρόνια από ό,τι γνωρίζω δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Παρίσι. Πώς και επιστρέψατε στην Μεδαπή για τη συγκεκριμένη παράσταση, τι σας είπε ο κύριος Γιοβανίδης και σας συντρίγκαρε? Καταρχάς ευθύνεται ο κύριος Γιοβανίδης. Προφανώς. Που ξαναγύρισα με τις βαλίτσες μου για να παίξω την παραμάνα στο Ρωμαίο πλάς Ιουλιέτα, γιατί από την πρώτη συνάντηση που είχαμε μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον η ματιά του, το στίγμα που θέλει να δώσει μέσα σε μια παράσταση η οποία είναι σε ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, πολύ δεδομένο, πολύ... Αυτό με ενθουσίασε και ήταν ο βασικός λόγος που ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη δουλειά. Τώρα, στην συγκεκριμένη παράσταση συνεργάζεστε μεταξύ άλλων, ναι, και με τον κύριο Τάκη Μόσχο. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί και αυτός είχε δηλώσει ότι ο κύριος Γιοβανίδης ήταν υπεύθυνος που παρουσιάζεται. Ο κύριος Τάκης Μόσχος, ο οποίος, να πούμε, δεν παρουσιάζεται συχνά σε παραστάσεις θεάτρου, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα. Πώς ήταν η συνεργασία σας βασικά και γενικά και με τους Κροάτες συναδέλφους σας, πώς το είδατε? Οι Κροάτες είναι τρία παιδιά εξαιρετικά ταλαντούχα, με ήθος, ευγένεια και πρικισμένα, πολύ χαρισματικά πλάσματα. Η συνεργασία ήταν άψογη και είχε και αυτή τη γοητεία του ότι ακούς τα σλάβικα στα καλά καθούμενα. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ότι σε μία παράσταση μπορεί ο άλλος ηθοποιός να μιλάει σλάβικα. Και αυτό το κάνει πιο γοητευτικό. Κύριε Γιοβανίδη, πάνω στα σλάβικα, και στην η παράσταση είναι σε πόσες γλώσσες? Έχει τρεις γλώσσες, mm-hmm, γιατί έχουμε τη μία οικογένεια που μιλάει ελληνικά, η άλλη οικογένεια που μιλάει κροατικά, και όταν πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αυτές τις δύο οικογένειες, μιλάνε σε μια κοινή γλώσσα που είναι τα αγγλικά, αλλά και είναι και η γλώσσα του συγγραφέα. Οπότε ο θεατής έχει την ευκαιρία να ακούσει και το λόγο του Σέξπιρ, στα αγγλικά εννοώ. Και έχουμε υπέρτιτλους όπου μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την παράσταση. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει. Όλα αυτά είναι. Είναι σαν να βλέπει μια ταινία στο θέμα των υπέρτιτλων. Αλλά επειδή έχουμε παίξει αρκετά, έχουμε κάνει ήδη περιοδεία σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα παραστάσεις στην Κοζάνη και θα πάμε και Αθήνα, αλλά θα πάμε και στην Κροατία. Και αύριο στην Πάτρα. Είμαστε on the road. Πρέπει να σου πω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου μέχρι τώρα έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ την δουλειά μας, τους αρέσει πολύ, τους καταλαβαίνουν απόλυτα το λόγο ύπαρξης
αυτού του... Της σύζευξης. Της σύζευξης, ναι. Και μάλιστα ήταν, το οποίο εντάξει ήταν πολύ θεφερό, ένας, ξέρετε αυτοί οι αθώοι θεατές είναι και πάντα πολύ συγκινητικό του, γιατί τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ήρθε ένας στην Κοζάνη και μου είπε, έτσι το είχε γράψει ο Σέξπιρ, θεωρώντας ότι ήταν πολύ φυσιολογικό ότι αφού είναι μια οικογένεια από εδώ, μια οικογένεια από εκεί, μπορούν να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες. Mm. Θεωρώ ότι σήμερα που είναι η εποχή της παγκοσμιοποίησης και όλης αυτής της επικοινωνίας που έχουμε και να συναντιόμαστε αφενός ως καλλιτέχνες και να συνομιλούμε μεταξύ μας και εμείς η Ελλάδα πρέπει να προκαλούμε τέτοιες συνεργασίες αφενός αυτό, αλλά και όσο αφορά την ίδια την παράσταση θεωρώ σημαντικό το ότι αναφερόμαστε για ένα κομμάτι των Βαλκανίων που είναι έντονο σήμερα, οι μειονότητες και πώς όλες αυτές συνυπάρχουν με διαφορετικές θρησκείες, κουλτούρες κάτω από μια άλλη χώρα. Ωραία, τώρα θα κάνω και μια ερώτηση στην κυρία Ρόπα, αλλά είναι κοινή ερώτηση, εσείς από άλλο πόστο βέβαια. Κυρία Χρύσα, έχετε βιώσει την πολύ καλή περίοδο του ελληνικού θεάτρου και γενικά και της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι, και την πολύ καλή. Του 90, 2000, μέχρι που είχαμε τα προβλήματα. Από το 87 βιώνω. Από το 87, ναι, απλώς σου λέω περισσότερο. Ναι. Μια πολύ καλή περίοδο. Ήτανε Υπουργός Πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Βέβαια, εγώ είπα για τηλεόραση γιατί περισσότερο μετά την ιδιωτική τηλεόραση. Δεν έχω κάνει πολύ τηλεόραση εγώ και δεν την αγαπώ και τη θεωρώ και πάρεργο. Έχω κάνει εξαιρετικές σειρές, εξαιρετικά κείμενα. Τι σου πει γι' αυτό το λέω. Θεωρείτε πάρεργο. Όχι, είναι πέντε σύριαλ που έχω κάνει. Δεν έχω... Αυτό ήθελα να ρωτήσω ακριβώς. Η ΑΗΜΕ στη Μελίνα Μερκούρη έφτιαξε το θεσμό του ΔΙΠΕΦΕ για να αναβαθμιστεί, όπως είπε, και να μπορεί και το κοινό της επαρχίας να βλέπει παραστάσεις ποιοτικού επίπεδου, οι οποίες καλώς κακώς πριν ήταν μόνο στην Αθήνα. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ προς το ποιοτικού ή δευτεροκλασσά του. Υπάρχει η ψυχαγωγία και η διασκέδαση. Εμείς προτιμούμε την ψυχαγωγία. Η διασκέδαση είναι ένα άλλο είδος, το οποίο αν το κάνεις πολύ καλά είναι εξαιρετικό, δηλαδή δεν είναι απορριπταίο ή κατακριταίο για μας. Ωραία, ναι. Σαφώς αυτό είναι... Αυτό επεδίωξε η Μελίνα Μερκούρη και εγώ ήμουνα στο θέατρο το 86, ήμουνα στο θέατρο της Καλαμάτας, στο ΔΙΠΕΘΕ Καλαμάτας. ΔΙΠΕΘΕ Καλαμάτας, βεβαίως, είναι και κοντά μας εδώ. Και τώρα είμαι στο ΔΙΠΕΘΕ Κοζάνης, έκλεισε ένας κύκλος έτσι. Έκλεισε ένας κύκλος, λέτε. Δηλαδή δεν θα το ξανακάνετε. Για μένα, όχι, όχι. Θέλω να πω ο κύκλος. Ξεκίνησα από την Καλαμάτα και πήγατε στο Βορρά. Ναι, ας πούμε. Δεν ξεκίνησα από την Καλαμάτα, αλλά. Όχι, εννοώ από ΔΙΠΕΘΕ, εσείς με ΔΙΠΕΘΕ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επειδή είναι δημοτικά αυτά τα θέατρα. Ναι. Και βέβαια ενισχύονται ενίοτε και από άλλους οργανισμούς και φορείς, αλλά όπως ξέρουμε όλοι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι λίγο δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Θεωρείτε ότι έχουν θέματα ΔΙΠΕΘΕ ή νομίζετε ότι όντως θα αγκαλιάζει ο κόσμος, δεν θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή θα επιβιώσουν. Γιατί κάποιοι ήδη λένε ότι είναι κάτι που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Υπάρχει αυτή η άποψη δυστυχώς. Μα εδώ ζούμε στην εποχή που δεν χρειάζεται να ζεις, αρκεί να επιβιώνεις. Τα λέτε με την ουσιαστική έννοια της ζωής. Βέβαια. Οπότε θεωρώ ήρωα τον Λευτέρη Γιοβανίδη και τον κάθε Λευτέρη Γιοβανίδη που αναλαμβάνει έτσι ένα ΔΙΠΕΘΕ να το αναστήσει και να υπάρξει. Είναι δηλαδή άθλος αυτό για μένα. Είναι άθλος. Ας μας μιλήσει και ο ήρωας που έκανε τον άθλο για το ίδιο θέμα. Πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση τα ΔΙΠΕΘΕ δεν πρέπει να κλείσουν. Ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε μια Αθήνα που είναι κουρασμένη και κουρασμένη θεατρικά, τα ΔΙΠΕΘΕ μπορούν να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο. Βεβαίως αυτό που πιστεύουν είναι ότι ο θεσμός των ΔΙΠΕΘΕ πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να γίνουν και να θυμηθούν τα ΔΙΠΕΘΕ ότι έξω η ταμπέλα λέει δημοτικό περιφερειακό θέατρο. Πρέπει να δουν τι κάνουν και με την περιφέρειά τους. Δεν είναι απλά ένα δημοτικό θέατρο. Και πρέπει κάποια ίσως ΔΙΠΕΘΕ να βρεθεί ένα καινούργιο μοντέλο. Να εξελιχθεί όλη αυτή η φόρμουλα που υπήρχε. Αυτό που λένε για παράδειγμα ότι κάθε περιφέρεια να έχει ένα ΔΙΠΕΘΕ και αυτό να μπορεί να παίζει ένα ρόλο κρατικής κοινής πια στη συγκεκριμένη περιφέρεια, νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό αυτή η εξέλιξη. Αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο γενναίοι οι πολιτικοί άρχοντες και να προχωρήσουν σε αυτές τις αποφάσεις με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή το να υπάρχει ένα ΔΙΠΕΘΕ στην Πελοπόννησο συγκεκριμένα, που να είναι μια κρατική σκηνή
και να μπορεί να περιοδεύσει και να έχει μια ευθύνη και να έρθει και εδώ και να πάει και στην Καλαμάτα και να πάει και στη Σπάρτη και να δημιουργήσει μια περιφέρεια ενεργή που να συμβαίνουν πράγματα και να είναι κάτω από τη δική του ευθύνη ενός θεάτρου που να υπάρχει στην Πελοπόννησο, θεωρώ και πιο πολυτελεσματικό θα είναι και θα μπορεί καλύτερα να συνεργαστεί με ένα άλλο με μια άλλη κρατική σκηνή που είναι σε μια άλλη περιφέρεια και να ανταλλάξουν και παραστάσεις και πράγματα. Αυτό που σας λέω δεν έχω ανακαλύψει εγώ τώρα κάτι σημαντικό. Συμβαίνει, η Κροατία για παράδειγμα είναι έτσι. Έχει κρατικές σκηνές σε μεγάλες πόλεις που συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους. Εμείς παρόλο που έχουμε συνεργαστεί με μια εθνική σκηνή, τώρα που θα πάμε στο τέλος Ιανουαρίου στην Κροατία, ήδη έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και η παράστασή μας θα παρουσιαστεί σε τρεις πόλεις, και στο Ζάγκρεπ και στην Πούλα και στη Ριέκα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα δίκτυο ενεργό που λειτουργεί και αυτό πρέπει να καταλάβουν και αυτό πρέπει να συμβεί με τα διπερνητικά περιφερειακά θέατρα. Είναι η εποχή, όπως σας είπα και πριν, που πρέπει να καταλάβουμε ότι η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό και οι συνεργασίες. Θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση τώρα που δεν με ρωτήσατε τι δουλειά έχω εγώ στο δράμα Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Γιατί να σας ρωτήσω. Νομίζω ότι για το ρόλο της Παραμάνας ειδικά, δηλαδή ήσασταν στις τρεις που τα σκεφτόμουν, ας πούμε, και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, παρακαλώ, δεν το λέω. Αλλά όμως θέλω να πω ότι η εκδοχή, η ματιά του Λευτέρη στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα είναι είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, το πρώτο μέρος είναι κωμωδία, καθαρό είναι κωμωδία, και το δεύτερο μέρος είναι δράμα. Και γι' αυτό και οι θεατές μας φεύγουν με μαντιλάκια, με τεράστια συγκίνηση και με κλάματα στα μάτια. Και με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είχα χρόνια να ακούσω ευχαριστώ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Και μία τελευταία ερώτηση γιατί. Πρέπει να αφήσουμε και τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για την παράσταση. Για την Τρίπολη τώρα. Κύριε Αρώπα, εσείς έχετε ξανάρθει την Τρίπολη. Πολλές φορές. Και δεν ξέρω αν, βέβαια δεν έχετε, ίσως δεν έχετε προλάβει τώρα να δείτε, αν βλέπετε κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Ναι, ναι, κούκλα. Κούκλα. Κούκλα, στολισμένη, ο πεζόδρομος, κούκλα. Ωραία, δεν βρίσκεται κούκλα. Ναι. Και το κοινό της Τρίπολης θεωρώ ότι νομίζω ότι έχει μία παράδοση. Εσείς πώς το έχετε δει? Ένθερμο. Ένθερμο. Ωραία. Εσείς κύριε Γιωβανίδη, έχετε έρθει, μου είπατε όταν μιλήσαμε ότι έχετε έρθει ως θεατής. Έχω έρθει κιόλας και είχα αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας εκδήλωσης που είχε γίνει στα πλαίσια της άλωσης της Τριπολιτσάς πριν 2 χρόνια, ένα Σεπτέμβριο. Ήμουν στην Ελευθερία, το λέγαμε τότε, που είχαμε ετοιμάσει ένα κόνσεπτ με τον μαέστρο τον Θοδωρή το Λεμπέση και τα σύνολα της ΕΡΤ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη, έχει πολλές ομορφιές, έχει μια κουλτούρα, έχει μια παράδοση. Βεβαίως υπάρχουν βελτιώσεις, βεβαίως πράγματα μπορεί πάντα να γίνουν καλύτερα. Αυτό ξέρετε, δυστυχώς και ευτυχώς, η καλύτερη ποιότητα ζωής δεν είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά και τελειώνει, είναι μια μάχη καθημερινή. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ. Ο πολιτισμός καθημερινότητας που λέμε. Ναι. Και πρέπει συνεχώς να είμαστε σε μια εγρήγορση και συνεχώς να θέλουμε να βελτιώνουμε τη ζωή μας. Και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο ευθύνη της πολιτικής αρχής. Κυβερνώντων που λέμε. Ναι, είναι ευθύνη και δική μας αυτή. Αυτή είναι και η ομορφιά και αυτή είναι και η επιτυχία της δημοκρατίας. Απλά πρέπει να θυμηθούμε τις ευθύνες που έχουμε και εμείς σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα ως πολίτες για τις επιλογές που κάνουμε, για τον τρόπο που ζούμε και για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ωραία, καλύτερο κλείσμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, διότι έχουμε και εκλογές μπροστά μας πολλές και διάφορες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ φυσικά καλή επιτυχία στον κύριο Γιωβανίδη. Να σπάσετε ένα πόδι σας, κυρία Ρόπα, break a leg, αφού και Σέξπιρ, για να μην πω το ελληνικό που λέμε γιατί δεν λέγεται. Το γαλλικό. Το γαλλικό. Ναι, και το ελληνική μετάφραση η οποία έχει επικρατήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστώ. Δώσατε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά. Αρκαδία 938.